Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, όπως θα έλεγε και ο Πατροκοσμάς, αυτός ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους, ο οποίος δεν έκλεινε τα σχολεία, άνοιγε σχολεία τότε, και βέβαια οι μαθητές του δεν αποθυριωνόντουσαν όπως αποθυριώνονται σήμερα, αλλά γινόντουσαν όλο και περισσότερο πρόβατα λογικά της πείμνης του Χριστού. Το γιατί φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε. Μας το δίνει το παράδειγμα ο προϊστάμενος του ναού σας, ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος έχει ένα πολύ βαρύ όνομα στην πλάτη του και το οποίο φέρει κατά το ανθρώπινο αξίως, γιατί θα ξέρετε ότι τίμησης Αγίου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μίμησης Αγίου. Θα πρέπει δηλαδή να κοιτάμε, να μοιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο στον Άγιο, του οποίου φέρουμε το όνομα, ή στον Άγιο, τον οποίον ευλαβούμαστε περισσότερο και το θεωρούμε και προστάτη μας για τον λόγο αυτό, και εξαιρέτως βέβαια στην Παναγία μας, την οποία δεν βλαστημάμε όπως βλαστημούν εκεί πέρα στη Δύση οι Παπικοί και οι Προτεστάντες, και στην άλλη άκρη οι Μουσουλμάνοι. Την αγαπάμε την Παναγία μας και μας ανταποδίδει, όπως και ο ναός ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα, ο ναός δηλαδή της κοιμήσεως και μεταστάσεως και αναστάσεως της Κυρίας ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Καλά το ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μία λογική σειρά. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά που τα ακούμε. Στο εωθινό λοιπόν Ευαγγέλιο, το οποίο μας δίνει μία εικόνα παραδείσια, γι' αυτό λέγεται και εωθινό, εκεί όταν θα ανατείλει αυτό το οποίο έχουμε όλοι εδώ μέσα τραγουδήσει άπειρες φορές, ο ήλιος, ο ανέσπερος, δεν έχει δύση της δικαιοσύνης. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία, όπως εικονίζεται δηλαδή επάνω στον τρούλο, με το Ευαγγέλιο κλειστό όμως, γιατί το Ευαγγέλιο τώρα ο Κύριος μακροθυμώντας είναι ανοιχτό και έρχεται να μας μιλήσει στις καρδιές μας. Στο εωθινό λοιπόν εκεί Ευαγγέλιο μας θυμίζει ο Κύριος μας να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να μην είμαστε σαν τον Θωμά, ο οποίος απουσιάζοντας μία φορά από την Εκκλησία λίγο έλειψε να τα χάσει όλα. Και μεθημέρας 8, ειδικά τις Κυριακές δηλαδή, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να μην απουσιάζουμε από τον Ιερό του το χώρο, να έρθουμε να ευχαριστήσουμε, να παρακαλέσουμε, να οικετεύσουμε για μας και για τους αγαπημένους μας αυτά τα οποία μας λείπουν. Και πιστέψτε με, είναι πολλά περισσότερα από αυτά που φανταζόμαστε. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, όπως βλέπετε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί σας ρωτώ ένα ρητορικό ερώτημα, αδελφοί μου. Μη μου πείτε ότι τα χρόνια τα οποία διανύουμε είναι δυσκολότερα από εκείνα τα χρόνια στα οποία έζησε ο Άγιος Γεώργιος, τον οποίο γιορτάζουμε για δεύτερη φορά, και ειδικά στην Κρήτη κάνουν μεγάλο πανηγύρι σαν σήμερα, γιατί ο Άγιος Γεώργιος, αυτός ο μεγάλος μάρτυρας, τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής, ακριβώς έγινε μεγάλος γι' αυτό το λόγο. Ένας μεγάλος στρατιωτικός Άγιος, ένα παλικάρι πραγματικό στην ψυχή και στο σώμα, ο οποίος δεν δίστασε να μοιράσει τη μεγάλη περιουσία του ενώ πήγαινε προς το Διοκλητιανό για να του καταθέσει την περιουσία του και να ωφεληθεί, όπως κάνουν οι περισσότεροι και στις μέρες μας, εξαγοράζοντας δηλαδή κάποια προνόμια, μάλλον ασήμαντα, όπως καταλαβαίνετε, και για λίγο. Τα διέθεσε λοιπόν στους φτωχούς. Και την τρίτη μέρα που κήρυξε ο βασιλιάς το διάταγμα του μεγάλου αυτού διωγμού, παρουσιάστηκε και επειδή αρνήθηκε να προσκυνήσει και να θυσιάσει στον Απόλλωνα, μετά από πολλά βασανιστήρια και αφού πρώτα έκανε και την ίδια τη γυναίκα του βασιλιά, την Αλεξάνδρα, χριστιανή, και ανέστησε και νεκρό,
Ο μεγαλομάρτης Γεώργιος δεν δίστασε να δώσει και το ίδιο του το αίμα. Μέχρι την τελευταία του λοιπόν αρανίδα να δώσει στο Χριστό μας. Έτσι πρέπει να κάνουμε αγαπητοί μας, τηρουμένων των αναλογιών, γιατί αυτοί οι οποίοι παραδίδουν την πίστη μας από γενεά σε γενεά, δεν είναι μόνο οι γονείς μας, οι καλοί, δεν είναι μόνο οι ανάδοχοί μας, αλλά είναι και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Οι γνήσιοι, θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε η λέξη αυτή, φορείς της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Γιατί αν σας ρωτήσει κανείς τώρα που φεύγετε, ποια είναι η πίστη σας και πού την ξέρετε, μα την ξέρουμε από την Αγία Γραφή, την ξέρουμε από τα δόγματα των συνόδων της Εκκλησίας, από τους κανόνες της Εκκλησίας. Αυτές τις μέρες μάλιστα η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων έχει ένα συνέδριο σχετικό με τη δογματική, με τους κανόνες της Εκκλησίας δηλαδή. Και βέβαια, ό,τι περιλαμβάνει η Εκκλησία μας, ό,τι βλέπετε στις αισθήσεις σας, ό,τι ακούτε, αυτό το οποίο θα γευτείτε, όλα είναι θέμα πίστεως. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία μας παραδίδει ο Κύριος μας ήδη από το Εθνό Ευαγγέλιο, μέσα από τα μυστήρια, τα οποία ξεκινάνε και τελειώνουν στο πρόσωπό Του. Μιλάω βέβαια για το βάφτισμα, για το μύρωμα, το ότι έχουμε δηλαδή άπειρα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το IQ δηλαδή του καθενός μας, δεν έχει όρια, φτάνει να προσπαθήσουμε και θα δείτε αποτελέσματα που πράγματι δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας, όπως ο Απόστολος των Εθνών, ο οποίος μας θυμίζει σήμερα με το αποστολικό ανάγνωσμα προς Γαλάτας, ότι αυτός είναι ο οποίος από την κοιλιά της μητέρας του, όπως ο καθένας από μας, παρακολουθείται εξάκραση λήψεως. Γι' αυτό και δεν επιτρέπονται οι εκτρώσεις στην Εκκλησία μας, γιατί είναι πράγματι φόνος. Από το πρώτο λοιπόν κύτταρο, όπου εμβιούται ο άνθρωπος, αλλά και εμψυχούται, επειδή έτσι το θέλησε ο Κύριος, και γι' αυτό και γιορτάζουμε τη σύλληψη και του Κυρίου μας και της Παναγίας και του Αγίου Άνου του Προδρόμου. Από τότε λοιπόν προγνωρίζει ο Κύριος μας μέχρι πού θα φτάσει του καθενός μας η αγαθή αυτή προαίρεση. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή σωστά ή περισσότερο ακόμα σωστά το αυτεξούσιό μας, την ελευθερία που έχουμε όλοι μας για το καλό. Οι δεμή να λέμε όλοι αυτό το ευλογημένο που λέγανε οι παλιότεροι, δεν πειράζει. Κάθε εμπόδιο για καλό. Γιατί πράγματι υπάρχει, και είναι και αυτό θέμα δογματικό, η Θεία Πρόνοια. Μας παρακολουθεί ο Κυριός μας από τότε που θα μας δημιουργήσει μέχρι να παραλάβει πάλι την ψυχή μας και στην Ανάσταση των νεκρών ανάλογα με τα έργα μας να αποδώσει στον καθένα αυτά που το αρμόζουν. Μας δίνει λοιπόν ο Κύριος μας το Εθνό Ευαγγέλιο και μια δεύτερη ευκαιρία. Μας δίνει την εξομολόγηση. Αν την οναφείτε τας αμαρτίας, λέει στους Αποστόλους και στους Διαδόχους, αφίενται αυτής. Να πάμε λοιπόν ξανά εκεί στον πνευματικό μας και να εξομολογηθούμε. Να πούμε δηλαδή από τα βάθη της καρδιάς μας όλα τα φίδια τα οποία κρατάμε μέσα μας και μας κατατρώνε και μας φέρουν ένα σωρό αρρώστιες όπως βλέπετε σήμερα. Γιατί όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρρώστιες προέρχονται από το εσωτερικό του ανθρώπου. Το τελευταίο το οποίο θέλω να πω στην αγάπη σας, γιατί εκεί θα πάμε όλοι, η λέξη τέλος θα ξέρετε ότι σημαίνει σκοπός. Θα κληθούμε μάλιστα να πληρώσουμε στην εφορία κάποια τέλη αυτές τις ημέρες, κάποια δηλαδή χρήματα. Στη Δευτέρα λοιπόν παρουσία, εκεί που είναι ο σκοπός της ζωής μας, γιατί θα μας ανοιχτεί η πόρτα για την αιωνιότητα, μας θυμίζει σήμερα ο Κύριος μας πώς εκ του ασφαλούς, χωρίς κίνδυνο, να πάμε στον Παράδεισο αιωνίως. Δεν χρειάζεται, αγαπητοί μου, να γίνουμε σαν τον Λάζαρο του Ευαγγελίου,
δηλαδή να στερούμαστε τα πάντα, ακόμα και την υγεία μας. Ο Λάζαρος ήταν ένας, μακάρι να του μοιάζαμε. Γι' αυτό και αξιώθηκε να είναι στην αγκαλιά του Αβραάμ. Θα μπορούσαμε όμως όλοι μας, τηρουμένων των αναλογιών, να γίνουμε όχι σαν εκείνο τον επώνυμο στην εποχή του, αλλά στο Ευαγγέλιο το σημερινό, ολότελα ασήμαντο, ολότελα άγνωστο και ανώνυμο, όπως και οι περισσότεροι πλούσιοι, οι οποίοι έχουν διάγει ανάλογο βίο, γιατί είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα. Ο καθένας από εμάς θα κληθεί να πληρώσει στο τέλος της ζωής του, ανάλογα με τα έργα του. Όπως τρώσει, δηλαδή, όπως λέει και ο λαός, θα κοιμηθεί. Και αυτός ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος χάθηκε, ήταν σε καλύτερη κατάσταση από πολλούς άλλους πλουσίους, οι οποίοι είναι στο πυρ, όχι το εξώτερο που ήταν εκείνος και αντίκριζε τον Λάζαρο, αλλά στο πυρ το εσώτερο, κατακαιόμενος λοιπόν στην αιωνιότητα. Ακούτε λοιπόν για την καύση των νεκρών και ξέρετε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας μας, δεν χρειάζεται να σας το πω. Αυτό το οποίο θέλω να προσέξετε μόνο είναι ότι στη Δευτέρα Παρουσία εκείνος ο πύρινος ποταμός, ο οποίος θα περάσει άλλους από εμάς, όπως λέει ο Απόστολος πάλι, θα δει τα έργα μας να είναι μηδαμινά και ασήμαντα, άχυρα, καλάμια, χόρτα, και θα τα κατακάψει. Και θα ξέρετε ότι το κακό δεν μένει. Θα μείνουν όμως, όχι όπως λένε οι χιλιαστές, ότι θα γίνουμε χώμα και τελειώσαμε. Θα αναστηθούμε, θα πάρουμε σάρκα και οστά και με αυτό το σώμα, το οποίο βλέπετε και βλέπω αυτή τη στιγμή απέναντί μου, καλούμαστε όχι να πάμε στην κόλαση, ελληνική είναι η λέξη, στην αιώνια τιμωρία, αλλά και πάνω, στον ουρανό, στον παράδεισο. Εκεί όπου πρώτος εκ νεκρών ανέβηκε ο Κύριος μας και κάθισε στα δεξιά του Πατρός με το σώμα, αυτό το οποίο έχουμε και εμείς, περιμένοντας και το δικό μας. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μήνυμα και για να το πετύχουμε, να σας πω το μυστικό. Είδατε στο Ευαγγέλιο πόση προσοχή χρειάζεται. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας θυμίζει λοιπόν ένα απλό παράδειγμα. Ερχόμαστε εδώ και ακούμε το Ευαγγέλιο. Αν μας ρωτήσει κάποιος εδώ απ' έξω για ποιο πράγμα μίλησε, και αρχίζουν τα δύσκολα. Η παράδοση δηλαδή του μαθήματος τι μας άφησε. Ακούμε τόσες και τόσες φορές για τυφλούς και φεύγουμε πιο τυφλοί από τους τυφλούς. Γιατί οι τυφλοί αυτοί δεν ήταν τυφλοί στα μάτια της ψυχής, στον έσω άνθρωπο, τον πραγματικό δηλαδή. Γι' αυτό και φώναζαν απέναντι σε αυτόν που δεν έβλεπαν με τα μάτια του σώματος, αλλά ένιωθαν με τα μάτια της ψυχής. Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησέ μας. Ακούμε πάλι για ένα παραλυτικό, δύο φορές το χρόνο, και φεύγουμε, λες και δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με τον παραλυτικό, με τα αμαία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο παραλυτικός άλλος από αυτόν που μας λένε οι ιεροψάλτες μας στην υμνογραφία τόσο αρμονικά δεμένα με το Ευαγγέλιο? Από την ψυχή του κάθε ορθοδόξου χριστιανού όταν αμαρτάνει. «Την ψυχή μου, Κύριε, δεινός παραλελειμμένη», θα ψάλλουμε σε λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε σήμερα, γιατί υπάρχει ελπίδα. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τον αγώνα που έκανε ο Λάζαρος, αλλά ασφαλώς δεν χρειάζεται να μπούμε και στον κίνδυνο να περιφρονήσουμε τους αδελφούς μας από το σπίτι μας ξεκινώντας. Και εγώ πνευματικός είμαι και ακούω πάρα πολλά. Να βασανίζουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και πολύ περισσότερο τους πολύ κοντινούς μας, τα παιδιά μας, τους συζύγους μας, και να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, και βέβαια να φροντίζουμε και εκ του περισσεύματος αυτό το δίλεπτο της χείρας
να κερδίσουμε ή από το κέρδος, αυτό το οποίο ονομάσανε του Μαμονά, οι πατέρες της Εκκλησίας, βαδίζοντας τα χνάρια του Κυρίου, να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Ποιος το έκανε αυτό? Μα ασφαλώς ο Αβραάμ, αυτός ο Πατριάρχης, ο Πατέρας πραγματικά πολλών, όλων μας τα λέγαμε. Μας δίνει λοιπόν το παράδειγμα και μέσα στο πέρασμα των αιώνων και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με τον οποίο θέλω να τελειώσω τα λόγια τα οποία σας συμβουλεύω σήμερα μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Η τράπεζα γέννη, γεμάτο είναι το τραπέζι, μη δεις εξέλθει ποινών. Λέει λοιπόν ο Απόστολος ότι κι εγώ, ας μην είμαι ένας από τους 12, ο Απόστολος Παύλος, έγινα όμως αυτόπτης, μάρτυρας, πραγματικά θεοφανίας, όταν το αποκαλύφθηκε ο ίδιος ημών ο Κύριος Ιησούς Χριστός και του έδειξε τον αληθινό δρόμο. Και για ποιο λόγο το λέει ο Απόστολος? Για να ξέρουμε πόσο ισχυρή είναι η πίστη μας, η οποία έκανε και ένα διώκτη των χριστιανών, αμήλικτο, ο οποίος προσπαθούσε να απορθήσει, να ισοπεδώσει, να αφανίσει το χριστιανισμό. Κρατούσε ακόμα και τα ημάτια εκείνων οι οποίοι λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Αυτός λοιπόν ο διώκτης, ο Μέγας, έγινε ο Απόστολος των Εθνών και έβαζε συνέχεια τον εαυτό του σε κίνδυνο, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και είναι και ιδρυτής και της Εκκλησίας βέβαια της Κρήτης και των Αθηνών και πολλών άλλων. Εκεί λοιπόν στο τέλος μας αναφέρει ότι πήγε στα Ιεροσόλυμα, αφού γύρισε πολλούς άγριους τόπους μεταστρέφοντας τον χριστιανισμό. Πήγε λοιπόν και στα Ιεροσόλυμα για να δει τον Πέτρο, να τον θαυμάσει. Πάμε σε ένα μοναστήρι που πήγατε χθες. Πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι στον Άγιο από Ευλάβεια. Πήγε λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσει τον Πέτρο από κοντά, αλλά και να γνωρίσει κι άλλον έναν, τον οποίο θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα. Είναι ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Είπαμε παραπάνω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν βλαστημάμε την Παναγία, ούτε αγάλματα της φτιάχνουμε, ούτε λέμε ότι είχε κι άλλα παιδιά, και ας τη θεωρούσανε ότι είχε κι άλλα παιδιά. Ήτανε τα παιδιά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, του Ιωσήφ, του Μνήστορος, και ένα από αυτά ήταν και ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, και ο οποίος ακριβώς επειδή έλεγε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, ρίχτηκε από πάνω από το πτερύγιο του ναού και στη συνέχεια λιθοβολήθηκε και εκτελέστηκε από αυτούς τους φανατικούς Εβραίους όλων των εποχών. Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε όλους μας, είτε έγκαμοι είμαστε, είτε άγαμοι, είτε χείροι, είτε χείρες, με έναν από τους τρεις τρόπους που μας λέει ο Κύριός μας, όταν ρωτάει τον Πέτρο, «Σίμων Ιωνά, φιλείς με?» Σας ρωτώ και εσάς, αγαπάτε το Θεό? Δείξτε το. Τρεις φορές ρωτάει για να πάρει τρεις φορές καταφατική την απάντηση, γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν θέλετε να σωθείτε αδελφοί μου, και θα το πετύχουμε με το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και με τη μεσητεία του πρώτου Μεσίτου, του Κυρίου μας, γι' αυτό το λόγο, της Παναγίας Μητρός του και πάντων των Αγίων, αν και εφόσον φερθούμε όπως και οι Άγιοι αυτοί της Εκκλησίας μας.